Γεια σου Παναγόπουλε εργάτο πατέρα, οι εργάτες θα είναι στο δρόμο κάθε μέρα. Λυσάξανε, κάνανε ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην ζήσουμε αυτή τη σημερινή μέρα με την απεργία, με τους χιλιάδες απεργούς σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Τρέχανε στο Μέγαρο Μαξίμου και ο Τσούκης Παναγόπουλος μαζί με τον Βασιλόπουλο για να τα βρούνε. Κάνανε αλλαγές ημερομηνιών, δεν τους βγαίνανε, δεν ξέραν τι να πούνε στα διοικητικά συμβούλια, αλλά δεν τους πέρασε. Σήμερα υπάρχει πανεργατική, πανελλαδική απεργία. Μαζί με την κυβέρνηση, χέρι-χέρι, με το δόγμα νόμος και τάξη, που και σήμερα θέλησαν να επιβάλλουν. Καταγγέλουμε από αυτό το βήμα την κυβέρνηση, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Χρυσοχοΐδη, που έστειλε από το πρωί αστυνομικές δυνάμεις και προσήγαγε τους εργαζόμενους οικοδόμους που περιβρουνούσαν την απεργία. Έστειλε αστυνομία στη First Data για να πάρει τα στοιχεία των συναδέλφων που καλούσαν σε απεργία. Στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης στους συναδέλφους μας στη Γαλλία που πλήττονται από τις ίδιες πολιτικές του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επίσης έχουν πανεθνική απεργία σήμερα. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους που συμμετέχουν σε όλη τη χώρα, σε όλους τους μεγάλους κλάδους. Χαιρετίζουμε τα εκατοντάδες σωματεία, τις δεκάδες ομοσπονδίες που παρά τις τεράστιες πιέσεις και τους εκβιασμούς πήραν απόφαση συμμετοχής στη σημερινή κινητοποίηση, με την οποία δίνουμε απάντηση σε όλο το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης, Υπουργείου Εργασίας, Εργοδοτικών Ενώσεων και των γνωστών εργατοπατέρων στη ΓΕΣΕ. Κάνουν ό,τι μπορούν για να περάσει αυτό το νέο εκτροματικό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Χαιρετίζουμε τους ναυτεργάτες που παρά τη δικαστική απόφαση συμμετέχουν κανονικά σήμερα στην απεργία. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Σήμερα που όλοι εμείς δίνουμε τη μάχη, οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, του Παναγόπουλου, της ΔΑ και του Κιουτσούκη κάνουν ανοιχτή απεργοσπασία μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ που προετοίμαζε αυτά τα μέτρα με επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Να ποιοι είναι! Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο έχει έγκαιρα προειδοποίησει τους εργαζόμενους ότι και αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήρε τη σκυτάλη από την προηγούμενη και συνεχίζει δείχνοντας την πράξη τι σημαίνει ανάπτυξη δίκαιη ή βιώσιμη, που όπως και αν την ονομάζουν πατάει στο τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων και την προσπάθεια να καταστήλουν το εργατικό λαϊκό κίνημα. Τέτοια είναι η ανάπτυξή τους και τα αποτελέσματά τους, όπως αυτό που έγινε στον τουρισμό και συγκεκριμένα με τη μεγάλη πολυεθνική, την Thomas Cook, που χιλιάδες εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους και ακόμη περισσότεροι που είχαν κλείσει πακέτα ή έκαναν διακοπές ξέμειναν. Την ίδια στιγμή που ο διευθύνων σύμβουλος αυτής της εταιρείας, την ώρα που συναντιότανε με τον Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμού, στα μέσα του Ιούλη, μόνο την τελευταία πενταετία πήρε από τα μπόνους 20 εκατομμύρια στερλίνες. Με την καθημερινή μας δράση στους χώρους δουλειάς, με συσκέψεις και συνελεύσεις, δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για να διαλύσουμε το κλίμα αναμονής και τις αυταπάτες, τις όποιες προσδοκίες δημιουργήθηκαν από την κυβερνητική αναλλαγή. Η σημερινή απεργία είναι αποτέλεσμα αυτής της δράσης που αναπτύξαμε το προηγούμενο διάστημα για να βάλουμε εμπόδια στη συνέχεια αυτής της αντεργατικής πολιτικής και να μπούμε μπροστά στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Όπως είδατε και στο σκετσάκι πριν από λίγο, οι εντολές του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών οργανώσεων είναι σαφείς. Δεν τους έφτανε ο πρώτος νόμος Βρούτσι στην προηγούμενη θητεία του, που κατήργησε τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον κατώτερο μισθό. Δεν τους έφτασε που τον εφάρμοσε στην πράξη ο ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό την Αξιόγλου, με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Τώρα
με αυτό το πολυνομοσχέδιο θέλουν να βάλουν χέρι σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις. Θα απαιτούν έγκριση του Υπουργού που θα αποφασίζει με τα ίδια κριτήρια, με την κερδοφορία τους δηλαδή, αν θα εφαρμοστεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας ή όχι. Θέλουν να μετατρέψουν ολόκληρες περιοχές της χώρας σε γκέτο φτηνής εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι θα αναγκάζουν να δουλεύουν τζάμπα μέσα σε άθλιες συνθήκες δουλειάς, αφού με βάση τις διατάξεις αυτού του πολυνομοσχεδίου θα μπορούν τοπικές κλαδικές, ακόμα και επιχειρησιακές συμβάσεις, να είναι κατώτερες από τις κλαδικές, όσες από αυτές απομείνουν και έχουν πανελλαδική ισχύ. Να ποια είναι η κανονικότητα για το κεφάλαιο και την κυβέρνησή του, το συνολικό πολιτικό προσωπικό του στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προεκλογικά, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έδιναν εξετάσεις στο κεφάλαιο για το ποιος μπορεί καλύτερα να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους. Από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία έσπευσε σε κάθε νομοσχέδιο που έφερε να δορίζει αφιδώς χρήμα στο μεγάλο κεφάλαιο, με μείωση των εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με φοροαπαλλαγές και κίνητρα για τους επενδυτές, καταργώντας ταυτόχρονα την αιτιολογημένη απόλυση και τις διατάξεις για τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Ο ίδιος Υπουργός, που είναι γνωστός για την αγάπη του στα συλλογικά όργανα των εργαζομένων, που με ψεύδικες συκοφαντίες είχε οδηγήσει 35 εκλεγμένους συνδικαλιστές του «Πάμε στο αυτόφορο», συνεχίζει το έργο από εκεί που το άφησαν ο ίδιος και οι συνεχιστές του. Βγήκε σε όλα τα κανάλια ο κύριος Βρούτσης με πόνο ψυχής για την κατάσταση που έχει περιέλθει το συνδικαλιστικό κίνημα και φέρνει, λέει, νόμο με τον οποίο θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κρατική και την εργοδοτική παρέμβαση. Θέλει online με το Υπουργείο τα σωματεία για να έχει τον έλεγχο ποιος ψηφίζει, πού, σε ποιο σωματείο, με ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα, για να αποφασίζει το Υπουργείο ποιος είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός και ποιος κάνει νοθείες. Τέτοια λύση βρήκε. Βρούτσης, ο απόλυτος άρχοντας, κουμάντο και στις συμβάσεις και στα συνδικάτα. Μάλιστα, για να μην τύχει και ξεφύγει τίποτα από το αστικό κράτος, στο νόμο που πέρασαν τα τέλη Αυγούστου για την ΚΙΠ ή ΕΙΠ, όπως την έχουν ονομάσει, έδωσαν επίσημα και με τη βούλα τη δυνατότητα να γεμίσουν πράκτορες όλα τα υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι και λοιποί φορείς του δημοσίου. Ταυτόχρονα, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και το 50-1 του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν να βάλουν κι άλλα εμπόδια στη συλλογική οργάνωση. Έχουν το θράσος να απαιτούν το 50-1 στα συνδικάτα, αυτοί που εκλέγονται με το 20% του συνολικού σώματος των ψηφοφόρων. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι τα συνδικάτα δεν είναι γκρουπ στο Facebook για να πατάει like ή dislike ο κάθε επικραμμένος. Τα σωματεία έχουν γενικές συνελεύσεις, όπου οι εργαζόμενοι μαζεύονται, συζητούν, λένε τη γνώμη τους. Μπορεί να έχουν και τις διαφωνίες τους, αλλά παίρνουν συλλογικές αποφάσεις με τη φυσική παρουσία τους στην ψηφοφορία. Αυτό ονομάζουν νοικοκύρεμα, τον απόλυτο έλεγχο των συνδικάτων σε πλήρη συμφωνία με τη συνδικαλιστική μαφία, τους διορισμένους της ΓΕΣΕΕ Παναγόπουλο, Καλαγεωργόπουλο και Τσούκη, που μετέτρεψαν τη ΓΕΣΕΕ σε προεκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας. Από την πρώτη στιγμή έγιναν γνωστά τα μέτρα, όμως ο Παναγόπουλος δήλωνε ότι δεν θα βιαστεί να κρίνει την κυβέρνηση. Έσπευσε να κάνει συνάντηση ως κοινωνικός εταίρος και με τον Πρωθυπουργό και με τον Χρυσοχοίδη για να εξασφαλίσει ότι θα πραγματοποιήσουν συνέδριο με την παρουσία των όθων, των μαϊμούδων και των εργοδοτών μέσα στα συνδικάτα. Με την ανακοίνωση του νομοσχεδίου παρέπεπαν τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους στη νομική υπηρεσία, λες και το πρόβλημα είναι νομικό, και εξαπέλυσαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στις ταξικές συνδικαλιστικές δυνάμεις με πρωτοφανή αντικομουνιστική ιστορία για τη μεταπολιτευτική ιστορία της ΓΕΣΕΕ. Έκαναν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην δημιουργηθεί ενιαίο απεργιακό μέτωπο. Μετά την απόφαση
των μεγαλύτερων εργατικών κέντρων και ομοσποδιών, πρωτοβάθμιων συνδικάτων για απεργιακή απάντηση στις 24 Σεπτέμβρη, εξαπολύθηκε ένα προκάλυπτο σχέδιο διάλυσης και ακύρωσης των συλλογικών αποφάσεων, χωρίς να τηρούνται ούτε τα προσχήματα. Αφού δεν τις έβγαιναν οι αποφάσεις για 25 Σεπτέμβρη, έβγαλαν άλλη ημερομηνία στις 2 Οκτώβρη και με θράσος μέχρι και σήμερα που μιλάμε, σήμερα ημέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας, κάνουνε ακόμα απεργοσπαστική δουλειά, ακόμα και σε χώρους δουλειάς που καλύπτονται πλήρως με αποφάσεις. Παρόμοια τακτική ακολούθησαν και όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ περνούσε τον νόμο με τον οποίο έβαζε νέα εμπόδια στην απεργία. Δεν τους πέρασε όμως. Η σημερινή απεργία δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν συνδικάτα και συνδικαλιστές, υπάρχουν εργαζόμενοι που κατανοούν τι σημαίνει κανονικότητα για το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις τους. Κατανοούν επίσης το ρόλο αυτής της προδοτικής διορισμένης διοίκησης στη ΓΕΣΕΕ που βάζει πλάτη να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις του κεφαλαίου σε κάθε χώρο δουλειάς, χύνοντας το αντικομμουνιστικό δηλητήριο για να είναι πιο αποτελεσματική. Το κάδρο αυτού του μαύρου μετόπου συμπληρώνει για μία ακόμη φορά και αστική δικαιοσύνη, που έτρεξε να συνδράμει τις απαιτήσεις των εφοπλιστών και να κηρύξει την απεργία των αυτεργατών για μία ακόμη φορά παράνομη. Όλους αυτούς όμως, όλους αυτούς που συγκροτούν το μαύρο μέτωπο, τους ξεπερνάει η ίδια η ζωή. Σήμερα απεργούν κανονικά και οι ναυτεργάτες και χιλιάδες ακόμα εργαζόμενοι σε όλες τις μεγάλες της πόλεις, σε όλους τους μεγάλους κλάδους. Χιλιάδες διαδηλώνουν σήμερα εδώ στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στα Γιάννενα, στα νησιά, σε όλη την Ελλάδα στις συγκεντρώσεις που οργανώνει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο παντού. Η σημερινή κινητοποίηση είναι το πρώτο βήμα κλιμάκωσης για να αποσυρθεί τώρα αυτό το πολυνομοσχέδιο έκτρωμα. Αυτό το σκάνδαλο που κάνει νόμο το δίκαιο του επενδυτή. Θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες με γενικές συνελεύσεις σε χώρους δουλειάς, σε κάθε εργατογειτονιά. Μπαίνουμε μπροστά να οργανώσουμε τον αγώνα, να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, προστασία των ανέργων, δουλειά με δικαιώματα, ζωή με αξιοπρέπεια. Μπαίνουμε μπροστά στη μάχη για να μην καταλήξει καμία εργατική λαϊκή κατοικία στα χέρια των τραπεζιτών, κόντρα στους πληστηριασμούς. Όσο αφορά τον απόλυτο άρχοντα, τον κύριο Βρούτσι, του θυμίζουμε ότι κι άλλοι πριν από αυτόν προσπάθησαν να απαγορεύσουν την ταξική επάλη και μάλιστα με νόμο, όπως ο ομοειδεάστητος Λάσκαρης, αλλά απέτυχαν στην πράξη. Καταλαβαίνουμε την πρεμούρα της κυβέρνησης, τώρα μάλιστα που ετοιμάζουν και νέα συμφωνία για νέες αμερικανατοικές βάσεις, που θέλουν να μετατρέψουν σε προκεχωρημένο πολεμικό φυλάκιο των πετρελαιάδων και των μεγαλεπιχειρηματιών τη χώρα μας, από άκρη σε άκρη, να ξεμπερδέψουν με το ενοχλητικό εργατικό λαϊκό κίνημα. Νόμος και τάξη από την πρώτη στιγμή, κατάργηση ασύλου και τώρα νόμος για να βάλουν χέρι στα συνδικάτα. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι το οργανωμένο και μαζικό εργατικό λαϊκό κίνημα, που μαζί με την πάλη και τις διεκδικήσεις αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς τους και στοχεύει στην ανατροπή αυτής της απειλής, μπορεί και πρέπει να τα καταφέρει. Σιωπή νεκροταφείου δεν θα επιβάλλουν. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο καλεί κάθε εργαζόμενο, κάθε συνδικαλιστή, κάθε άνθρωπο του μόχθου να είναι σε ετοιμότητα για να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας το επόμενο διάστημα. Η γραμματεία της του ΠΑΜΕ καλεί σε σύσκεψη στις 30 του μήνα ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνδικάτα και συνδικαλιστές με ανοιχτό κάλεσμα ενότητας και δράσης απέναντι στα νέα σχέδια που προετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να προετοιμάσουμε κι εμείς ακόμα πιο αποφασιστική μάχη, μαζική, συντονισμένη, μαχητική, κάτω τα χέρια από το δικαίωμά μας στη συλλογική οργάνωση και πάλι, κάτω τα χέρια από το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία, δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα και όχι δούλοι στον 21ο αιώνα.
Έχουμε τη δύναμη, μπορούμε, γιατί εμείς παράγουμε τον πλούτο. Γιατί χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Μπορούμε χωρίς αφεντικά. Συνεχίζουμε.